Γεια σα, παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Ε, περίεργο πλάδο για να ξεκινήσω. Το ξεκινάω από πάνω γιατί είναι τεράστιο για να σα δείξω τι αναλογίε του. Πραγματικά είναι τεράστιο πακέτο. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο γι' αυτό γιατί. Το συγκεκριμένο που θα δούμε είναι ένα πακέτο που έρχεται από τη Logitech και εδώ και πάρα πολύ καιρό είχα βάλει στο μάτι τα καινούργια του σπιτρολόγια και ποντίκια τη σειρά MX που έχουν βγάλει και η χαρά μου είναι ιδιαίτερη γιατί επικοινώνησαν μαζί μου από μόνοι του και μου είπαν: Ξέρει κάτι, θέλουμε να σου το δείξουμε. Θέλουμε να το δοκιμάσει, θέλουμε να το δείξει κι εσύ. Οπότε λέω: Ναι, οκ, okay, στείλε το. Και μου τα στείλαν. Μου στείλαν ένα kit. Δεν ξέρω ακριβώ, σίγουρα έχει ένα πικρολόγιο να ποντίκι. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο μέσα θα το δούμε μαζί παρέα. Επειδή λίγο είναι περίπλοκο το πως θα στήσω την κάμερα τώρα για να φαίνεται καλά, σας το δείχνω από πάνω για αρχή, οπότε να περάσω και στο επόμενο, στο παρασύνθημα. Λοιπόν, θα πέσει το intro μετά από αυτό λογικά και θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε! Lost. Time. Λοιπόν, τσεκ τεκνάω, κόστος εδώ ξανά μανά δεν ξέρω, αλλά είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο γι' αυτό και κυρίω γιατί δεν σα το κρύβω. Είναι από τι φορέ που πραγματικά νιώθω ότι αυτό που κάνω πιάνει τόπο και έχει ένα μικρό αντίκτυπο. Οπότε, ναι, το καινούργιο είναι η σειρά τη Logitech MX3S. Αν θυμάμαι καλά το όνομα, είναι τα καινούργια πληκτρολόγια και ποντίκια που βγάλουν τα μηχανικά. Έχω έρωτα με τα συγκεκριμένα. Βασικά, τα η είναι πολύ καινούργια, Το ποντίκι είναι revision, νομίζω, του παλαιότερου. Το οποίο έχω έρωτα, με το οποίο έχω έρωτα και δεν κατάφερα ποτέ να το πάρω. Οπότε πάμε να δούμε, τι θα δούμε μέσα. Έχει ένα kit λοιπόν, ένα kit το οποίο έχει διάφορα. Οπότε, σαν μικρό παιδί που όντω. Χριστούγεννα μέσα στο κατακαλό καιρό, δεν ξέρω ειλικρινά. Μεγάλο πακέτο, δεν ξέρω αν μπορείτε να αν το αντιληφθείτε. Είναι πολύ μεγάλο πακέτο και έχει και άλλα. Πω έχει και άλλα πράγματα. Εντάξει, οκ. Okay. Θα τα αφήσω έτσι. Δεν ξέρω, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο. Οπότε θα τα αφήσω μπροστά σα και θα τα βλέπουμε λίγο σιγά σιγά. Θέλω να αφιερωθώ αποκλειστικά πάνω σε αυτά. Θα κάνω το πρώτο unboxing. Κανονικά ήταν για να το δείξω στο Instagram. Οπότε, αν θέλετε, πατήστε στην περιγραφή. Έχω το Instagram μου από κάτω. Αλλά. Θέλω να κάνω και ξεχωριστά βίντεο για το καθιστή. Οπότε πάμε να δούμε τι έχει η καινούργια σειρά. Ok, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχει μέσα είναι μια κούπα. Ενδιαφέρον, να, κάτι που δεν περίμενα. Μια Logistic κούπα. Ok, όμορφη είναι, απλό εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι από αυτές που αλλάζουν χρώμα με τη θερμότητα. Οπότε, ναι, πολύ όμορφο. Λοιπόν, να συνεχίσω από κάτω. Βλέπω ότι έχει κι άλλο ένα. Το οποίο είναι ένα mousepad. Μάλιστα, ένα mousepad της Logitech. Δεν ήξερα ότι η Logitech βγάζει mousepad. Τώρα το βλέπω. Αρκετά απλοϊκό, μικρό. Είναι 23x20 εκατοστά. Okay. Οκ. Θα το ανοίξω. Θα το ανοίξω για να το δω. Μαζί με σας. Λοιπόν, είμαι περίεργος. Δεν έχω ξαναδεί mousepad της Logitech. Και αν έχω πιάσει mousepad στη ζωή μου. Αλλά της Logitech και η αλήθεια είναι η πρώτη φορά που βλέπω. Για να δούμε τι έχει καμιά διαφορά. Λοιπόν, είναι μικρό. Είναι cloth. Είναι control. Γενικά θα το λέγει κάποιο control. Δεν είναι πολύ γυαλιστερό. Φαίνεται η αίσθηση. Αλλά το πλεονέκτημα των πολιτικών τη εταιρεία είναι ότι μπορούν να δουλέψουν σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Αρκετά όμορφο, μικρό για αυτού που θέλουν να δουλέψουν σε μικρό χώρο ή να ταξιδέψουν οτιδήποτε. Πολικό είναι. Εγώ χρησιμοποιώ λίγο πιο μεγάλο. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Οκ, okay, δεύτερο πράγμα. Και πάμε στο main event. Το main event, λοιπόν, το οποίο main event περιλαμβάνει αυτό. Το οποίο είναι τεράστιο. Είναι πραγματικά τεράστιο. That's what she said, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, και έχει και το Logitech, μάλιστα. Wow. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα χαζά τη υπόθεση, τα μικρά. Μια stress ball, αντιστρέσ μπολ. Λοζίτε, οκ, τίμιο. Λοιπόν, αυτή είναι η σειρά. Είναι το μεγάλο μηχανικό. Το μικρό, το ten Έχουμε το full και το ποντίκι. Και πες μου ότι είναι το λευκό, θέλω μου, είναι το λευκό. Απίστευτο. Οκ. Okay. Είναι το λευκό. Αχ. Εντάξει. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω, αλλά οκ. Okay. Και για κάποιο λόγο αποφάσισαν στη γειτονιά ότι τώρα θα αρχίσουν να τσιρίζουν από κάτω. Επι... Εντυπωσιακό θα πω εγώ. Οκ. Okay. Το βάζω λίγο στην άκρη, να δούμε τι υπόλοιπα έχουμε μέσα. Ένα σημειωματάριο τη Logitech. Πάρα πολύ όμορφο. Δελουτέα. Είναι σαν να με ξέρουν αυτοί. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Απλό. Λοιπόν. Πολύ όμορφο. Εντάξει. Έχει και αυτοκόλλητα τη Logitech MX. Mm, ενδιαφέρον. Και πάμε. Α, είναι το μεγάλο. Είναι το μεγάλο. Είναι το πολύ μεγάλο. Λοιπόν. Α, λοιπόν, αυτό. Η αλήθεια είναι. Εν τω μεταξύ είναι το full. Εγώ αγαπάω τα τέντλε. Αυτά και τώρα τα λεφτά για τα 60%. Αυτό που δεν έχει τίποτα από το πλάι. Το προηγούμενο νομίζω το 60% είναι. Αλλά ο anyway. Είναι μηχανικό. Θα σα τα ανοίξω. Θα τα κάνω δικά του βίντεο, ένα για το ποντίκι, ένα για το πληκτρολόγιο. Θέλω να τα κάνω μεμονωμένα. Αξίζουν νομίζω, δεν ξέρω τι λέτε εσεί. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη εντύπωση που ήρθε. Να το δείξω λίγο, να το χαρώ μαζί σα. Εντάξει, δεν ξέρω, αλλά σε κάτι τέτοια πραγματικά τα χαίρομαι και με το παραπάνω. Λοιπόν, οπότε, ναι, θα γίνουμε με μονομένα βίντεο. Α, ναι. Γενικά, η τιμή του, να σα πω λίγο στα γρήγορα. Η τιμή αυτού, από ό,τι είδα, έχει 131 ευρώ. Αυτό εδώ. Και η τιμή αυτού, εδώ, είναι 189 ευρώ την τελευταία στιγμή που τσέκαρα στην ελληνική αγορά. Δεν ξέρω αν θα αυξομοιωθούν ή όχι. Σε γενικέ γραμμέ, ε, είναι ακριβούτσικα. Είναι για δουλειά, αλλά μεταξύ μα όλα τα πικτρολόγια και για δουλειά κάνουν και για gaming κάνουν. και μιλάει κάποιο ο οποίο έπαιζε για πολλά χρόνια σε, μια, σε ένα απλό πικτρολόγιο με βράνι στον 15 ευρώ για πόσα χρόνια και ήταν και καλό. Οπότε ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το main event. Οπότε πάμε να δούμε στα επόμενα δύο βίντεο που θα δείτε. Θα δούμε μονομένα για το πληκτρολόγιο και για το ποντίκι τα unboxing τους οκ. Ναι. Δεν ξέρω, είναι αυτές οι ωραίες στιγμές. Θα πω πρώτα καταβολικά να ευχαριστώ. Γενικά θέλω να είμαι αντικειμενικό και είμαι αντικειμενικό. Και επειδή το έχω ψάξει πάρα πολύ το θέμα με τα συγκεκριμένα ποντίκια και πληκτρολόγια, κυρίω με το ποντίκι, δεν ότι ήθελα να αποκτήσω αυτό εδώ. Οπότε είναι μεγάλη μου χαρά όταν με εμπιστεύονται και μου στέλνουν να τα δω και να τα περιεργαστώ και να παίξω μαζί του και να σα τα δείξω και σε εσά. Γιατί καλώ και κακό το unboxing, παιδιά, είναι ακριβό χόμπι. Και δεν γίνεται πάντα να μπορείς να το δείξεις σε όλους. Λοιπόν, πραγματικά είναι... Ναι. Θα τα δείτε στο δικό τους βίντεο λοιπόν, παιδιά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Και από μένα, stay tuned στο επόμενο βίντεο. Γεια σας προς το παρόν.